Είχε κλειστεί μια συνάντηση στην Αθήνα για το θέμα της Αγίας, που είναι ο μοναδικός πλημμυρόπληκτος δήμος στη Θεσσαλία που δεν έχει πάρει ούτε προκαταβολή, ούτε και πρόκειται να αποζημιωθεί για τις ζημιές από τον Ντάνιελ. Κλείσαμε τη συνάντηση γιατί ο κ. Αργενάκης δεν μας έκανε την τιμή να κλείσει τη συνάντηση μαζί μας. Μας παρέπεψε στον κ. Σταμινίδη, ο οποίος σήμερα δήλωσε αναρμόδιος, κατηβήκαμε δηλαδή, κάναμε 9 ώρες ταξίδι για να πιούμε ένα νερό στο Υπουργείο για να μας πούνε ότι είναι αναρμόδιο. Ναι, γιατί τηλέφωνο δεν σηκώνεις, Υπουργέ, μηνύματα δεν απαντάς, δεν είναι προσωπικό το θέμα, δεν μιλάς με τον Μαρονά, μιλάς με ένα δήμο ολόκληρο. Λοιπόν, οι συνάδελφοί μας από την Αγιά, μέσα σε μία ώρα, τις 5 ώρα, κατεβήκαμε εδώ 100 άτομα, γιατί υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης και πρέπει να το καταλάβετε, επιβίωσης. Μέσα σε μια ώρα μαζέψαμε 100 άτομα και τα φέραμε εδώ, τα οποία συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ. Δεν τους άφησαν να μπουν ούτε ως μεμονωμένους αγρότες για να ακούσουν. Ναι, εδώ, έξω από το ξενοδοχείο. Και μάλιστα στην πρεμούρα σας, τη μεγάλη, δεν αφήσετε ούτε καν τον Δήμαρχο Αγιάς να μπει μέσα. Τον απέτρεψαν τα ΜΑΤ, τον απαγόρευσαν την είσοδο. Και αυτό είναι θέμα. Τώρα ήρθε. Μετά ήρθε. Έλα, μην είσαι βασιλικότερος του Βασιλιά. Έλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει... Καλέσω πραγματικά να μας πείτε ποιο είναι το θέμα. Λοιπόν, το θέμα γιατί είναι... Γιατί τώρα έχω καταλάβει ότι είχατε ένα θέμα ραντεβού με τον κύριο Αργενάκη. Όχι. Αλλά δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το αίτημά σας. Λοιπόν, ο Δήμος Αγιάς είναι πλημμυρόπληκτος δήμος ο οποίος δεν αποζημιώνεται. Αυτό είναι το θέμα που είναι η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Εμείς ζητάμε τη συνάντηση με τον κύριο Αργενάκη να γίνει σήμερα απόψε το βράδυ, μόλις τελειώσει. Να γίνει αυτή η συνάντηση με τους φορείς του Δήμου Αγιάς για να λυθεί το θέμα και να πάρουμε μια απάντηση από την κυβέρνηση.